Την τεχνολογία επιστρατεύουν οι ελεγκτές της ΑΔΕ για να εντοπίσουν κατόχους γιοταχή που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από κτεό. Το να έχουμε πολίτες δύο κατηγοριών, πολίτες έξυπνους, οι οποίοι δηλώνουν το όχημα σε ακινησία και κατά τα άλλα κυκλοφορούν, και πολίτες βλάκες, οι οποίοι πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτό και σίγουρα δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό και σε αυτό το τομέα από την ΑΔΕ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Με μια εφαρμογή που θα έχουν στα χέρια τους οι ελεγκτές, θα μπορούν να κάνουν αυτό τον έλεγχο έτσι με έναν εύκολο και πρόσφορο τρόπο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, οι ελεγκτές της ΑΔΕ θα εξοπλιστούν με σαρωτές πινακίδων και θα σκανάρουν οχήματα στο δρόμο, προκειμένου να εντοπίσουν όσα έχουν τεθεί θεωρητικά σε ψηφιακή ακινησία για να μην πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εξυγχρονίζει και εξηγαίνει όλο αυτό το τομέα και σε σχέση με οχήματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή δηλωμένα ως ενεργά, ως υπαρκτά, αλλά έχουν σταματήσει να πληρώνουν τέλη και τα λοιπά και είναι πάρα πολύ παλιά και ενδεχομένως είναι κάπου στα βουνά παρατημένα ή δεν έχει γίνει η κανονική διαδικασία της απόσυρσής τους, και σε σχέση με τις μαζικές ολοκληρωμένες διασταυρώσεις για κταίο, για ανασφάλιστα και για ακίνητα. Έχουμε 9,5 εκατομμύρια οχήματα και ότι τα 2.800.000 οχήματα δεν περνάει από κταίο. Από αυτό το ποσοστό λοιπόν που δεν περνάει, εγώ θεωρώ ότι το πιο μεγαλύτερο ποσοστό είναι ανθρώποι που το ξεχνάνε. Ανθρώποι που είτε το έχουν αγοράσει από άλλον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα δεν γνωρίζει πότε περνάει το αυτοκίνητό του κταίο. Είναι και αρκετός κόσμος που δεν δίνει προτεραιότητα στο όχημά του, που έπρεπε να δείχνει. Γιατί κακά τα ψέματα, και δεν εξαρτάται μόνο για την υγεία τη δική του, είναι και για τον απέναντί του, έτσι, πράγμα το οποίο σημαίνει κακά τα ψέματα, είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάμε το πώς κυκλοφορούμε. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει πρόστιμο 10.000 ευρώ στους παραβάτες και 30.000 ευρώ με αφαίρεση διπλώματος για 3 χρόνια σε περίπτωση υποτροπής.